Πραγματικά εμένα με ενοχλεί το θέμα με το κολλιέ. Και όπως και το θέμα με την τσάντα. Ακουστάμτα. Το θέμα με την τσάντα. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Και αυτό που με ενοχλεί είναι ότι μιλάμε για στυλ. Υποτίθεται ότι εδώ πέρα παρουσιάζει το δικό σας στυλ. Όχι το δικό μου. Να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα ότι εφόσον είναι κάτω από κάμισο, θα είναι γλυκό. Ό,τι και να πείτε, ό,τι και να γίνει, πάντα δικαιολογήστε. Άκου τώρα να σου πω. Έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο ντύσιμο, που στα μάτια τα δικά μου είναι σαν να μην ολοκλήρωσες. Γιατί είναι άδειο από τη μέση και κάτω. Πρόσεξε πως εξάρεις. Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το φόρτερσε εδώ, έβαλες αυτά, έβαλες το φουλάρι, έβαλες το καπέλο. Εύκολα πράγματα για να δημιουργήσεις στυλ, το καπέλο και το φουλάρι, ξέρεις, είναι το πιο γρήγορο για να... Δεν το έχω δει σε κάποια μέχρι στιγμής και μπορώ να το φέρω. Εμείς το έχουμε δει πολύ, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα εύκολο πράγμα για να δημιουργήσεις στυλ και να πεις ότι εγώ κάτι κάνω ξεχωριστό που έχεις βάλει το καπέλο και καλά έκανες γιατί σου πάει. Είναι ωραίο. Και μετά από τη μέση και κάτω είναι όλο άδειο. Είναι σαν να μην πρόλαβες να συνεχίσεις το outfit. Είναι άδειο από τη μέση και κάτω. Εντάξει. Τρία. Ευχαριστώ. Μαράκι, το σύνολό σου είναι... 12,1 μαράκι μου. Ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Δανάη Ντανάκα. Δανάη μου. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Όλα καλά. Όλα καλά, πιστεύω. Γιατί πιστεύεις και δεν είσαι σίγουρη. Τώρα είμαι πολύ φορτωμένη αυτό το καιρό, με πολλές δουλειές. Ναι. Και τώρα βασικά γίνεται μία έκθεση στην Αθήνα. Μεταφέρθηκε από τη Φλωρετία, είναι ένα art gallery από έναν Ιταλό φωτογράφο. Μόδας και θα πάω εκεί πέρα για να δω την έκθεση. Μάλιστα. Και είμαι λίγο μου. Πιο εμπνευσμένη σέβετης, αλλά... Επηρεασμένη. Ναι, αλλά κατά δική μου... Από δική μου απόφαση, όχι ότι έχει θέμα σέβετης. Μαρία μου, είσαι καλά. Ναι. Σίγουρα. Στεναχωρήθηκες με την κριτική. Όχι, είμαι καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Όχι. Δεν θα ήθελα να το συζητήσω. Ευχαριστώ. Το σέβομαι.